Με τα μελανότερα χρώματα περιγράφεται στην έκθεση της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη η κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή έκθεση είναι άλλη μια καταδίκη για την κυβέρνηση και σε αυτή γίνεται ιδιαίτερη μνήμα και στην ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ που αναφέρει ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου Γρηγόρης Δημητριάδης έχει εξαπολύσει εκδικητικές αγωγές κατά δημοσιογράφων με εξοντοτικές αξιώσεις, απλώς και μόνο επειδή ερευνούν το σκάνδαλο των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων στο οποίο εμπλέκεται. Νέο χαστούκι για την κυβέρνηση και τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έρχεται από την έκθεση της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη. Στην έκθεση γίνεται αναφορά και στην ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ, στην οποία αναφέρεται ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάλου Μαξίμου, εξαπέλυσε σωρία νέων αγωγών εναντίον πολλών δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης με εξοντωτικές αξιώσεις προκειμένου να τους εκφοβήσει. Στην έκθεση παρουσιάζονται συγκεκριμένα με μελανά χρώματα η κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας του τύπου στη χώρα μας, με αφορμή τις εκδικητικές αγωγές κατά δημοσιογράφων, κυρίως όσο αφορά τα ρεπορτάζ τους για το σκάνδαλο των υποκλοπών μέσω της ΕΥΠ και του Predator. Σχεδόν 2 χρόνια από τότε που ξέσπασε αυτό το σκάνδαλο, οι άνθρωποι στην Ελλάδα περιμένουν ακόμα το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων δικαστικών ερευνών για τους ισχυρισμούς περί παρακολουθήσεων και για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας σχετικά με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκθεση της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών για την Ευρώπη στις αγωγές ΛΑΠ και επισημαίνεται ότι αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη τα τελευταία 2 χρόνια με στόχο να φημώσει τους δημοσιογράφους που έκαναν ρεπορτάζ για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τον Δεκέμβριο του 2023, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ανιψιός και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για την εικαζόμενη εμπλοκή του με την εταιρεία Εντελέξα, εταιρεία που πουλά το Predator, ένα παράνομο λογισμικό στην Ελλάδα, υπέβαλε μια σειρά αγωγών, slaps σε βάρος μέσων μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφων για ρεπορτάζ τους σχετικά με το Predator Gate, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται. Πρόκειται για έκθεση, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντάχθηκε από κοινού από τον Οργανισμό Liberty και τις οργανώσεις εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ επικουρεί την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου.